Δύσκολη μέρα. Πολύ περισσότερο για τον Ηρόδοτο και για την Αλικαρνασσό, έτσι. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και όταν είπαμε να βοηθήσουμε λίγο την ομάδα να αναλάβουμε ο καθένας από ό,τι μπορεί να κάνει αυτό το λίγο που μπορεί να προσφέρει, δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι θα ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε τέτοια γεγονότα και καταστάσεις. Δηλαδή είναι απερίγραπτα, δηλαδή δεν υπάρχει σχολιασμός για όλα αυτά. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να μου πείτε, εσείς αυτή την εβδομάδα, και δεν είναι υπερβολικό, στην Αλικαρνασσό είχατε φτιάξει ένα ωραίο κλίμα για αυτή την ημέρα, έτσι δεν είναι? Και είδαμε και οι οικογένειες να μετέχουν. Είχαμε φτιάξει ένα κλίμα όχι μόνο την τελευταία εβδομάδα, τους τελευταίους θα έλεγα 2 μήνες. Ναι. Με το να μπουν νέα παιδιά στη διοίκηση, με το να βοηθήσουμε την ομάδα, ο καθένας ό,τι μπορεί, με το μικρό του μπορεί να δώσει ένας να αγοράσει 40 ευρώ ένα διαρκή ασυστήριο να το αγοράσει, μπορεί ένας να κάνει μια διαφήμιση να την κάνει. Με ένα γήπεδο που κάναμε χθες εγγένεια και αυτό είχε περάσει από 1000 κύματα με το πρόβλημα που υπάρχει κτλ. Σωστά. Και φέραμε χθες και κόσμο και παιδιά και γυναίκες και όλα τα παιδάκια από τις ακαδημίες. Δηλαδή εχθές στο γήπεδο είχε κόσμο, θα έλεγα, Super League. Σωστό. Και βρεθήκανε πάλι 3, 2 ή 4 άτομα να μαυρώσουν όλη αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο τη δική μας και όλου του κόσμου τους που ήρθε και της Αλικαρνασσού. Και όλο, και δεν ήταν χρήσιμο ο κόσμος στα σου, ήταν και από χωριά, ήταν και από, και θα έλεγα και από το Ηράκλειο και από παντού είχε έρθει κόσμος, έτσι. Κύριε Γεωργιάδη, είστε ένας νέος άνθρωπος. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή τα όρια καμιά φορά εδώ έχουμε φτάσει σε παράκρουση κοινωνία γενικώς, είναι δυσδιάκριτα, αλλά τι είναι αυτό που τελικά οδηγεί 5, 10, 20, 50, πάντως όχι την πλειοψηφία, σε ένα κλίμα χαράς που, εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα εξ αρχής. Φασισμός είναι να μην ανέχεσαι ότι άλλος έχει άλλη οπαδική προτίμηση. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν λέω να είμαστε με τις κουβέρτες όπως είναι στη Γερμανία και στην Αγγλία στα γήπεδα, που καλό θα ήταν και αυτό, αλλά κάποια στιγμή, άμα δεν ανέχεσαι τον άλλο να έχει άλλη οπαδική προτίμηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχει και λόγο το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εσείς ως νέος άνθρωπος που αγαπάτε και τον αθλητισμό, έχετε λόγο να ξαναπάτε γήπεδο? Ειλικρινά. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να μην ξαναπάει κανείς μας, ή να προσπαθήσουμε, αν χθες το γήπεδο έχει 1000 άτομα, να διώξουμε αυτούς τους 5. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν ξέρω εγώ δεν ξαναπάει κανείς μας, κερδίζουν αυτοί οι 5 ή 6, κερδίζουν τους υπόλοιπους 800 ή 1000. Αυτό όμως δεν είναι δημοκρατία. Οι 5 να κάνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή και όταν είπαμε για οπαδικά, δεν μιλάμε εδώ και για κανένα ντέρμπι. Ξέρω εγώ, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, μιλάμε για ερασιτεχνικά σωματεία. Με ερασιτέχνες αθλητές και ερασιτέχνες παράγοντες. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάποιο φοβερό ντέρμπι που θα κρυθεί ένα ποτάσιο με ένα κύπελλο Ευρώπης, ένα δεν ξέρω τύπου εκεί θες στρατό. Μιλάμε για ερασιτέχνες αθλητές, ερασιτέχνες φίλαθλους. Πείτε μου κάτι, ο αγώνας ήταν χαρακτηρισμένος ως αγώνας υψηλής επικινδυνότητας, είχε ζητηθεί αστυνομική προστασία? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω ότι ήταν κάποιες υψηλής επικινδυνότητας. Είχατε κάσα, όχι εσείς. Πάστος οι λεγόμενοι φανατικοί. Αυτοί δεν είναι φανατικοί, είναι killers. Αλλά... Ποτέ. Όχι. Ειδικά με τον εθνικό, επειδή είναι και ένα ιστορικό σωματείο, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει εθνικό στον ελληνικό αθλητισμό, πριν τον αγώνα, κάναμε ένα μικρό κέρασμα ό,τι μπορούσαμε στη διοίκηση του εθνικού. Τιμήσαμε το εθνικάρα μας που είναι ένας φίλαθλος, δεν είναι του εθνικού, είναι όλη της Ελλάδας αυτός, ο κύριος ο Γιάννης ο Μαντζουράνης. Όλος ο κόσμος το χειροκρότησε και οι άνθρωποι του εθνικού μας λέγανε ότι ό,τι και να γίνει στον αγώνα, γιατί τους είχαμε περιποιηθεί όπως μπορούσαμε, δεν τους νοιάζει. Μετά, και το περίεργο, και μετά τον αγώνα μας λέγανε τα ίδια, ότι δεν έχουν κανένα θέμα από τη διοίκηση και οτιδήποτε, δεν έχουν οτιδήποτε από εμάς. Τώρα, ξέρω ότι η διοίκηση δεν μπορεί να τα βάλει, δηλαδή με 2-3 άτομα, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ούτε αστυνομία, είμαστε ούτε στρατός, αλλά θέλω να τονίσω ότι στο γήπεδο, χωρίς να είμαι αυτός που θα κρίνω πόσος κόσμος πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο αγώνα, δεν είμαι εγώ ταξιέχος της αστυνομίας, ούτε αξιωματικός, αλλά δεν ξέρω, εγώ στο γήπεδο δεν είδα αστυνομία καθόλου, δηλαδή τα άλλα παιδιά της δικής μου λένε ότι ήταν 2-3 άτομα, δηλαδή εκεί που ήταν η φύλα του εθνικού στο σημείο αυτό, εάν υπήρχαν 2-3 αστυνομικοί, θα είχε απεφευχθεί το πάνω. Δεν θα υπήρχε κανένα θέμα, δεν θα είχε δημιουργηθεί. Πείτε μου κάτι, με λίγο απόσταση από τα γεγονότα, μπορείτε τώρα με τις πληροφορίες που έχετε, προφανώς δεν είστε εσείς αυτός που θα κάνει την έρευνα και την ανάκριση, αλλά ναι, με την εσωτερική πληροφορία που έχετε, να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη. Αφού ό,τι συνέβη περίπου 75-80, δηλαδή ο αγώνας ήταν
γινόταν, δεν φαινόταν να υπάρχει θέμα. Πώς προκύπτει θέμα ξαφνικά? Αυτό που είδα εγώ ότι έγινε, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που αντιληφθήκαμε όλοι όσοι καθόμαστε στην κερκία τη συγκεκριμένη, διότι πολλοί κόσμοι ήταν απέναντι στην άλλη κερκίδα λόγω και του ήλιου που έχει ένα κομμάτι σκεπαστό. Κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί μας ήρθαν κάποια στιγμή εκεί να πουλήσουν λίγο τσαμπουκά με τους φιλάθλους του Εθνικού. Λοιπόν, πουλήσαν λίγο τσαμπουκά, ήταν δύο άτομα, να θυμάμαι καλά, ή δύο-τρία άτομα, τους διώξαμε εμείς οι πιο πολλοί, ας πούμε, και κάποια στιγμή μετά ήρθανε. Μπορεί να ήρθανε μετά να κάνανε άλλο ένα όχλο από 10-12 άτομα, 15, και πέσανε κάποιες. Μπουνιές, πέσανε κάποιες ψηλές. Από εκεί και πέρα, και μια στιγμή είδαμε τον άτυχο άνθρωπο να είναι εμόφερτος κάτω. Μάλιστα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Γιατί ο αγώνας εξελίσσονταν, πρέπει να πούμε, έτσι. Ο αγώνας εξελίσσεται και επειδή εγώ δεν είμαι αυτός που θα κρίνω, δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε τίποτα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος, όπως διάβασα και την ανακοίνωση του Βενιζελίου, έπαθε κάποιο εγκεφαλικό ανέβρισμα, δηλαδή είχε εγκεφαλικό ανέβρισμα. Και ήρθε το ασθενοφόρο περίπου εντός δεκάλεπτου και τον πήρε με τις πρώτες βοήθειες που του έκανε ο γιατρός του αγώνα. Ήρθε το ασθενοφόρο και μετά έφυγε. Μάλιστα. Έφυγε το ασθενοφόρο. Εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε εάν δέχτηκε χτυπήματα ή όχι. Δεν το είδατε, θέλω να πω. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρετε, δεν μπορεί να το πείτε. Κοιτάξτε, ούτε. Σένα, ξέρω ότι πέσανε κάποιες μπουνιές. Τώρα, εάν ξέρω από κάποιες αυτό, είναι ικανές για να σκοτώσω έναν άνθρωπο, εντάξει, γιατί άλλο το να πουλήσει λίγο τσαμπουκά και άλλο να είσαι και δολοφόνος. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλά κάνετε και το λέτε. Από την άλλη, θα σας πει κάποιος ότι εγκεφαλικό ανέβρισμα δεν το παθαίνεις έτσι σήμερα το πρωί. Εκτός αν είναι και γενέτης, δεν το παθαίνεις έτσι από μόνο του. Προφανώς. Δεν το γνωρίζω. Δεν είμαστε γιατροί. Ναι, δεν γνωρίζουμε. Προφανώς ο άνθρωπος φορτίστηκε, έπεσε κάτω. Δεν ξέρω πραγματικά. Γιατί αυτή ήταν η εντύπωση όλων, ότι δεν. Δηλαδή με δύο-τρεις ψηλές ή μπουνιές δεν μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο, γιατί άλλο το να πουλήσει τσαμπουκά, έστω και από κάποιους ανεγκέφαλους οπαδοί μας, άλλο το απλά τσαμπουκά και άλλο να τους χαρακτηρίζουν σήμερα κάποια κανάλια και δολοφόνους. Να τιμωρηθούν, είναι ανεγκέφαλοι, είναι χούλιγκας, ναι, το συμφωνώ, αλλά εντάξει, γιατί ο καθένας σήμερα λέει και το μακρύ του και το κοντό του, έτσι. Καλά, είναι και θέμα έρευνας να δούμε τι θα πει και η αστυνομία. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί άκουσα και τον πρόεδρο του Εθνικού να διαμαρτύρεται ότι ο διαιτητής δεν διέκοπτε τον αγώνα. Χρειάστηκε να παρέμβει ο αρχηγός του Εθνικού, της ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να πάει και ο γιατρός του αγώνα να παράσχει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο ΕΚΑΒ. Ισχύει αυτό? Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα, διότι ο επίσημος γιατρός του γηπέδου, του αγώνα δηλαδή, ήταν στην κερκία και προσέφερε τις εργασίες, τις υπηρεσίες σε κάποιο φίλαθλο που ήταν σε κακή κατάσταση, γι' αυτό διέκοψε τον αγώνα. Δεν ήταν τόση η ροή ότι ξέρετε κάτι, έχουν μπει μέσα στο γήπεδο κόσμος ή ότι δέρνονται χίλια άτομα να πεις ότι ναι, διακόψει τον αγώνα, αλλά και εγώ ο διαιτητής έκρινε ότι ο αγώνας έπρεπε να συνεχίσει. Δηλαδή παρασχεθήκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του γηπέδου στον άτυχο φιλάθλο και μετά ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα. Τώρα εγώ δεν γνωρίζω ποιες τον κάπνα ακριβώς, τα ψηλά γράμματα να δω. Αν σε ποιες προϋποθέσεις ο αγώνας πρέπει να γίνει ή να συνεχιστεί, να διακοπεί. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, περιμένετε λίγο. Θέλω να ακούσουμε μαζί τι είπε χθες το βράδυ μέσα στη στεναχώρια του, γιατί το παιδί του αυτή τη στιγμή τρεμοπαίζει με το θάνατο. Δύο κουβέντες είπε στη συνάδελφο τη Ράνια Τιμωρίδη χθες το βράδυ στο Βενιζέλιο, ο πατέρας αυτού του ανθρώπου, και είναι εξαιρετικά σημαντικό το μήνυμα που στέλνει. Θέλω μαζί να τον ακούσουμε. Ναι. Τον πατέρα του άτυχου Κώστα Κατσούλη. Μάνο. Εγώ, εκείνο που έχω πληροφορηθεί είναι ότι η κατάσταση είναι κρισιμότατη και το μόνο που μπορεί να ελπίζει κανένας είναι στην κράση του Κωνσταντινούς και στην επιστήμη. Εκείνο που θα ήθελα να στείλω σαν μήνυμα στα νέα παιδιά, κυρίως ας πούμε, που πηγαίνουν για μια ώρα να ξεσκάσουν και να διασκεδάσουν, ας το έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτό το πράγμα, γιατί δεν αξίζει οποιαδήποτε ομάδα μια ζωή. Όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Αυτά είπε. Με αξιοπρέπεια ο άνθρωπος αυτός, ενώ κινδυνεύει το παιδί του, στέλνει ένα μήνυμα στους νέους. Δεν αξίζει καμία ομάδα και κανένας ποδοσφαιρικός αγώνας
όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Ακούσατε, κύριε Γεωργιάδη, με τι αξιοπρέπεια αυτός ο πατέρας. Εγώ τον άκουσα τον άνθρωπο και ήμουν και χθες τον βάλει στο νοσοκομείο. Αλλά αυτό που θέλω να πω, βέβαια, τόση ώρα μιλάμε και πρέπει να πούμε ότι και εμάς, σαν ομάδα, οι σκέψεις μας και οι ευχές μας είναι με τον άτυχο Κώστα Κατσούλη. Γιατί πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ στεναχωρημένοι, γιατί αυτή τη στιγμή τον αισθανόμαστε σαν να είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Έτσι, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ερασιτέχνες αθλητές. Ο Ηρόδοτος αυτή τη στιγμή έχει μια ακαδημία με 150-200 παιδάκια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άμα βάλουμε και τους γονείς, άμα βάλουμε το όλο αυτό των παιδιών κτλ., μιλάμε για μια ολόκληρη κοινωνία. Στρέφονται αυτή τη στιγμή για πνευμά του Ηρόδοτου. Ότι η ομάδα μας στηρίζεται στους νέους, δηλαδή στις ακαδημίες, στα πιο παιδικά τμήματα. Υπάρχει δεύτερη ομάδα των νέων του Ηρόδοτου που συμμετέχει από τα αθλήματα της ΕΠΣ εδώ σε αυτά τοπικά. Αυτή είναι η δύναμη του Ηρόδοτου. Και ο κόσμος του, που το 99,99% είναι άνθρωποι που πάνε στο γήπεδο να περάσουν την ώρα τους, να πιούμε τον καφέ μας, να περάσει ωραία η βραδιά και αν, η μέρα, και αν κερδίσουμε, κερδίσαμε. Αν φέρουμε χ, φέραμε χ. Αν χάσουμε, χάσαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Από εδώ. Και αν χάσουμε, σημαίνει ότι παίζουν και αντίπαλοι μπάλα. Υπάρχουν και αντίπαλοι, δεν είμαστε μόνοι, δεν παίζουμε μόνοι μας και παίξαν καλύτερα και κερδίσανε. Είναι τα πράγματα, είναι απλά. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή επαναλαμβάνω, είστε νέος άνθρωπος. Σας γνωρίζω και ξέρω ότι έχετε και μια έτσι ανοιχτή αντίληψη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην στρογγυλέψουμε σήμερα. Δηλαδή, έχετε δίκιο εσείς ότι μια ολόκληρη κοινωνία κινείται γύρω από τον αθλητισμό με αφορμή τον Ηρόδοτο, τις ακαδημίες, τις υποδομές του. Αλλά να πούμε και μερικά πράγματα. Οι λίγοι στον Ηρόδοτο, οι λίγοι στον ΠΟΑ, οι λίγοι στον Όφη, οι λίγοι στον Ολυμπιακό, οι λίγοι στον Παναθηναϊκό, αυτοί οι λίγοι όμως κάνουν κουμάντο τελικώς. Και η εικόνα που βγαίνει στο ποδόσφαιρο δεν είναι των πολλών. Δυστυχώς, είναι των τραμπούκων. Γιατί αυτά είναι τραμπουκισμοί. Τι πάει να πει, έχει το πανό, με ενοχλεί το πανό. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Το ωραίο θα ήταν να είναι δίπλα-δίπλα οι οπαδοί, ο καθένας να φωνάζει για την ομάδα του, ρομαντικό, να φωνάζει όσο θέλει και να τη λέει και στον άλλον για την ομάδα του, αλλά μέχρι εκεί. Δυστυχώς δεν επικρατεί αυτό. Και ξέρετε, από εκεί ξεκινάει, εγώ επιμένω, ο κρυπτοφασισμός από εκεί ξεκινάει. Αρνούμε στον άλλον το δικαίωμα να διαδηλώσει αυτό που πιστεύει. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για να γίνει. Και πρώτον αυτό, και δεύτερον να ξεκινήσει από τις μεγάλες ΠΑΕ. Εάν δείτε μέχρι και το 80-82 κάποια παλιά ματς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, η φύλαξη ήταν ανάμεικτη. Εγώ θα σας πω και πιο πίσω, να σας πω ότι κάποτε οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού διέλυσαν στημένους απανωτούς αγώνες των παιχτών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη Λεωφόρο που μπήκαν και σπάσανε το γήπεδο. Από κοινού διέλυσαν το γήπεδο γιατί τους κορόιδευαν. Πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση και από την πολιτεία, που δεν υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, αλλά και ειδικά από τις μεγάλες ΠΑΕ. Δηλαδή, πώς δέχεται ο Ολυμπιακός με 35.000 κόσμο και να τα χαλάνε 50% άτομα, και ο Παναθηναϊκός το ίδιο και η ΑΕΚ το ίδιο και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Λοιπόν, εμείς όπως είναι αυτοί με 50.000 κόσμο και έχουν 200 τέτοιους, έτσι και εμείς είμαστε με 1.000 άτομα και έχουμε, ξέρω εγώ, 5 τέτοιους ή 3 ή 6 που οι αυτοί έρχονται για να πουλήσουν τσαμπουκά. Εμείς όμως δεν μπορούμε δυστυχώς να τα βάλουμε με αυτούς. Σκέφτεστε από την άλλη ότι θα κάνετε ότι μπορείτε, το σύνηθες, δεν λέω για εσάς, των ομάδων να πέσουν οι οπαδοί στα μαλακά ή πλέον ο καθένας να λογοδοτεί για τις ευθύνες του και τις πράξεις του. Διότι εδώ πρέπει να φύγει και ένα μήνυμα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει και μετά να τρέχουν στις ομάδες, βοηθήστε μας παιδιά και εμείς οπαδοί κτλ. Έτσι δεν είναι. Και αναρωτιέμαι αν έχετε και διάθεση, εγώ σας το πω ευθέως, σαν διοίκηση με τέτοιο στίγμα που δεν είναι δικό σας μεν, αλλά επειδή εκεί όσα συμβαίνει, αν έχετε και διάθεση, δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε να φωνάξετε τον κόσμο για τους πείτε, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς είχαμε όλη τη διάθεση να βοηθήσουμε για το καλό της γειτονιάς, της ομάδας, της νεολαίας, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, σκέφτομαι, κύριε Γεωργιάδη, να σας τραβάνε στην αστυνομική διεύθυνση για εξηγήσεις για πράγματα που δεν ευθύνεστε κιόλας, γιατί κάνατε ό,τι μπορούσατε για το αντίθετο. Είναι τρελό, έτσι. Εμείς εχθές που κάναμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, ήρθανε αρκετοί φίλαθλοι στο συμβούλιο, αρκετοί φίλαθλοι έτσι, σαν και εμάς, ας πούμε, άνθρωποι απλοί, σαν και εμάς, σωστά το λέτε, της γειτονιάς του Μαροκάματος, και μας είπανε ότι αυτοί δεν έχουν θέση. Να κάνουμε ομάδες περιφρούρησης. Πώς είναι, 5, 3, 7 να τους διώξουμε.
να τους δίνουμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δηλαδή να εμφανίζουν στην αστυνομία την ώρα που παίζει η ομάδα. Γιατί μιλάμε για 7, για τόσα άτομα. Δεν μιλάμε για ένα όχλο 300 άτομα που δεν μπορεί να τα βάλει. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι φίλοι στην Ροδόπη μας λέγανε να κάνουμε εμείς ομάδα περιφρούρησης. Και να τους αυτό, τι άλλο να κάνουμε. Εμείς οι δυνατότητες μας δεν ξέρω ποιες είναι πια. Γιατί εμείς δεν είμαστε αστυνομία, δεν μπορούμε να κυνηγάμε ούτε να μπορούμε να συλλαμβάνουμε ανθρώπους. Και ξέρετε και κάτι, δεν μπορούμε δυστυχώς καμιά φορά να κάνουμε και τους ρουφιάνους για να τους καταγγείλουμε. Πρέπει να επέβει επιτέλους η αστυνομία, να κάτσει να τους πιάσει, να δει ποιοι είναι αυτοί και να λήξει το θέμα, όχι από εμάς, από όλες τις ομάδες. Εντάξει, και μιλάμε, επειδή εδώ έχω κάποια μηνύματα κάποιων που λένε δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Καλά, σε μια ιδεατή κοινωνία, αλλά εδώ μιλάμε για ερασιτεχνικά σωματεία, πρέπει να πω, δεν μιλάμε για επαγγελματικά. Που χρυσοπληρώνεται και θα έπρεπε να έχουν, να είχαν τους steward, τους securitades, ότι είναι άλλο πράγμα εδώ. Γιατί το έχουν κάποιοι, βρίσκονται σε σύγχυση. Ιδεατό θα ήταν να μην υπάρχει αστυνομία. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Και εγώ αντιλαμβάνομαι και δύσκολη θέση από τα νέα παιδιά της διοίκησης, γιατί αλλιώς το είχαν σχεδιάσει χθες. Θέλω να το πω αυτό. Δεν είναι άλοθη. Μα δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Αλλά το ερώτημα, γιατί ακούω σήμερα και τους συμπολίτες μας στην Αλικαρνασσό που το συζητάνε. Σου λέει ποιος ο λόγος πια να πάω στο γήπεδο, κύριε Γεωργιάδη, δυστυχώς, όταν μικρά παιδιά φύγαν χθες με δάκρυα στα μάτια, που τόσο πολύ θα ήθελαν τον αθλητισμό, σκέφτονται και να πάω να μετέχω σε έναν αθλητισμό που δεν ξέρω, μπορεί επειδή του την έδωσε του Σαχίνη να μου πετάξει και ένα λωστό την ώρα που παίζω. Δεν πάω. Καταλαβαίνετε τι είναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν δίκιο. Και χθες μετά που πήγα και έκανα μια βόλτα και στα καφενεία και με κάποιους ανθρώπους που εγώ τους πούλησα διαρκείας να έρθουν στο γήπεδο μετά από 5 χρόνια ο ένας, 3 ο άλλος, 15 ο άλλος και μου λέει: μα πάρε το διαρκείας. Εγώ δεν θέλω λεφτά, αλλά δεν ξανάρχομαι κιόλα. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Εγώ προσωπικά μαζί με όλα τα παιδιά της διοίκησης, ξέρετε, κάναμε ένα δείγμα στον κόσμο και πουλήσαμε διαρκείας να έρθει ο κόσμος κτλ. Και μήπως αυτή τη στιγμή που έγινε αυτό το κακό περιστατικό, είναι λάθος τώρα να αποτραβηχτούμε πάλι όλοι και να αφήσουμε αυτούς τους τραμπούκους να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι έτσι μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία.